Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την τιμητική μου σήμερα να με αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλλά και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας όμως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Ξεχνάει κάτι βέβαια, ότι γνωριζόμαστε 23 χρόνια. Πριν από 23 χρόνια λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, όσο ήσασταν στη Βοστόνη, τον Οκτώβριο του 1993, ο ανατραπής πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και πατέρας σας μιλούσε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ανέφερε λοιπόν ότι ανετράπει κατόπιν μιας συνωμοσίας των συμφερόντων που ήθελαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση αυτή για τις αποφάσεις που έλαβε για τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Και ανετράπει από συγκεκριμένο συνωμότη και προδότη της παρατάξεως τότε, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Χιλιάδες κόσμος, κύριε Μητσοτάκη, τότε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας είχε ένα σύνθημα: αλήτη προδότη Σαμαρά. Και τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δάκρυσε στην προεκλογική ομιλία: εσείς αυτόν τον προδότη της παράταξης και της οικογένειας σας προσκυνήσατε για να γίνετε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μην μιλάτε λοιπόν για καρέκλα σε μένα. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν το ξέχασε αυτό, ούτε στη συνέντευξη που έδωσε το 2014 στο ΡΙΚ, λέγοντας ότι δεν το συγχωρώ. Και παραβρίσκεστε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αρχηγός, έχοντας δίπλα σας εκείνα τα στελέχη τα οποία έφερε ο Σαμαράς σε αυτό το κόμμα προκειμένου να το αλλοιώσει και να το μετατρέψει σε συνέτερο του ΠΑΣΟΚ, σε αποδέκτη των πολιτικών εκείνων που η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν κατήγγειλε και όργανο ουσιαστικά της διαπλοκής. Εκείνης Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκανε πολύ σκληρή αντιπολίτευση την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση και που είχε προαναγγείλει όλα τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν εν συνεχεία σε σχέση ιδιαίτερα με τα εξοπλιστικά της χώρας, σε σχέση με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σε σχέση με την διαπλοκή η οποία τρανώθηκε όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως η διαπλοκή ήταν αυτή η οποία έβαλε χέρι και στη δικαιοσύνη. Έβαλε χέρι και στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί συνδύασε τρεις εξουσίες. Την εκτελεστική εξουσία από μια μεριά, την κοινοβουλευτική εξουσία από την άλλη μεριά και τη δικαστική εξουσία. Και ουσιαστικά υιοθέτησε μια οργανωμένη εγκληματική συμμορία, η οποία λιμένεται το δημόσιο χρήμα. Το χειρότερο όμως όλων αυτών είναι ο εκμαυλισμός της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Γιατί ο θεσμός αυτός πιστοποιεί τη δημοκρατία και τη συνοχή της χώρας. Αυτό το μεγαλύτερο έγκλημα. Διότι η ελληνική ιστορία έχει αποδείξει ότι πριν από κάθε εθνική και κοινωνική τραγωδία έχει προηγηθεί κατάρρευση των θεσμών. Και σε αυτή την κατάρρευση των θεσμών, δυστυχώς, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, από μαχητής κατά του κράτους του ΠΑΣΟΚ και της διαπλοκής και της διαφθοράς, έγινε συνέτερος. Να σας θυμίσω αυτό το πρώτο σέλιδο, γιατί πέταγε και το Βήμα, το θυμάστε αυτό το πρώτο σέλιδο? Είναι το 1997, θυμάστε κύριε Δαβάκη? Να σας διαβάσω εγώ. Κλονισμός της πολιτικής, τα πρόβατα, ο λαός, τα τζάκια και το μέλλον. Νέες συμμαχίες κυροφορούνται στη Νέα Δημοκρατία και παρομοιάζει τον Κώστα Καραμαλή την προηγούμενη μέρα που είχε εκλεγεί με την Τόλη, το πρόβατο που κλωνοποιήθηκε. Ήταν το πρωτοσέλιδο του κυρίου Ψυχάρη. Το πρωτοσέλιδο του κυρίου Ψυχάρη, τον οποίο εν συνεχεία ο κύριος Σαμαράς έκανε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο γιο του και έδωσε άφεση αμαρτιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η αλλαγή που έγινε η τεράστια στην Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαξα εγώ λοιπόν. Και να σας πω και κάτι. Και να σας πω και κάτι. Και να σας πω και κάτι. Εγώ έκανα συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον βεβαίως βρισκόμαστε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Αλλά ξέρετε γιατί?
Διότι ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν πήρε ούτε σπίτι από τον Χριστοφοράκο, ούτε συνέτερος ήταν της Siemens, ούτε έσκυψε σε κανένα ψυχάρι να προσκυνήσει, ούτε ήταν μέσα στα υποβρύχια, ούτε ήταν μέσα στη διαπλοκή, ούτε πήγαινε να φιλήσει κατουρημένες ποδιές των διαπλεκομένων συμφερόντων. Και βεβαίως θα συνεργαστώ μαζί του μέχρι τέλους και θα στηρίξω την κυβέρνηση. Και όταν διαφώνησα, θα σου πω κύριε Βούλτευση για τον Μουζάλα, όταν διαφώνησα λοιπόν, γιατί ο κύριος Μουζάλας έκανε ένα λεκτικό λάθος, άκου, εγώ κυρία Βούλτευση υπέβαλα την παρέτησή μου και των υπουργών, των ανεξάρτητων Ελλήνων στον Πρωθυπουργό. Και να σας πω και κάτι, εάν εσείς έχετε τη δύναμη, καταθέστε πρόταση μορφής κατά του Μουζάλα. Αλλά αντί να καταθέσετε πρόταση μορφής κατά του Μουζάλα, ξέρετε τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Μήπως είναι... Κάτσε αγόρι μου κάτω. Σας παρακαλώ. Κύριε Γεωργαντά. Ήγε ο κύριος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είπε στην κυρία Μέρκελ ότι ο Καμπένος είναι λαϊκιστής και θέλει να ανατρέψει την κυβέρνηση. Και ενώ εσείς δεν δημιουργείτε πρόβλημα στην κυβέρνηση. Αν θέλετε λοιπόν άλλα να λέτε στο Λαϊκό Κόμμα και άλλα να λέτε εδώ, να προσέξετε, γιατί σας θυμίζω μία φράση που είπε ο Κώστας Καραμαλής κάποτε στο Παπανδρέου. Τα αιτήματα ενίοτε... Μήπως μπορούμε να ησυχάσουμε λίγο. Τα αιτήματα ενίοτε γίνονται και αποδεκτά. Λοιπόν, αν θέλετε, ακολουθήστε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για πάμε λοιπόν και λίγο παρακάτω. Άκουσα με προσοχή. Α, έχω και κάτι άλλο να σας πω, ένα δώρο. Είδα ένα έγγραφο που καταθέσατε για τον κύριο Μαυρίκο. Εγώ ξέρω αν ο Μαυρίκος ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Κάθε μέρα εκεί ήτανε. Μαζί με τον Νίκο Καραμαλή, μαζί με τον κύριο Μουσά, μαζί με όλα αυτά τα στελέχη. Και τι έγγραφο καταθέσατε? Ότι έδωσε διαφήμιση, λέει, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ανεξάρτητο Ελλήνων στο Μαυρίκο. Έχω τη σύμβαση. Απόφαση αριθμός πρωτοκόλλου 1876, 22 Τετάρτου του 2015. Ποιος υπογράφει? Κυρία Βούλτευση. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Μάης, που διορίσατε εσείς. Και τον διορίσατε εσείς το 2014 σε αντικατάσταση του καθηγητή Αντώνιου Μακρυδημήτρη. Όταν καταθέτετε λοιπόν έγγραφα, να προσέξετε, γιατί ο πύραυλος Κουμπουτσάκος, όπως λέει και ο Μουσάς, δεν σας δίνει αυτά που πρέπει να σας δώσει σωστά. Το καταθέτω στη Βουλή. Πάρ' το παρακαλώ. Και πάμε παρακάτω. Άκουσα το Πασόκ να μιλάει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και να επιτίθεται σε συνεργασία με το Ποτάμι κατά της Προέδρου του Αρείου Πάγου, τον πύραυλο αμφισβητείτε, και εναντίον του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Το ίδιο έκανε και το Ποτάμι. Δεν κατάλαβα. Ποιος ο λόγος, κύριε Βενιζέλο, που ηγείστε ουσιαστικά του Πασόκ, να ενοχλείστε το γεγονός? Κύριε Πρόεδρε, κυρία Βούλτευση, συγγνώμη. Είστε πολύ ζωηροί σήμερα. Μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο, να συνεχιστεί η διαδικασία. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ο κύριος Βενιζέλος ενοχλήθηκε με το γεγονός ότι από πρόσφατο νόμο δίνεται αρμοδιότητα πειθαρχικού έλεγχου στους προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, μεταξύ αυτών και της κυρίας Δάνου. Τι έχει να φοβηθεί το Πασόκ? Έχει να φοβηθεί μήπως σε σχέση με μετόχους της Μαρφίν? Υπάρχουν στελέχη του Πασόκ ή συγγενικά τους πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Μαρφίν? Μήπως η Μαρφίν, της οποίας σας στελέχη, εκδίδονται με ομόφωνη απόφαση του εφετείου για να δικαστούν στην Κύπρο και κατά τον οποίο, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, εκδόθηκε ήδη ένταλμα σύλληψης που επιβεβαιώνεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου, καλύπτονται? Και από ποιον καλύπτονται? Μήπως καλύπτονται όχι από την κυρία Θάνου,
αλλά καλύπτονται από την εισαγγελία του Αριουπάγου, η οποία δεν δίνει εντολή στην Ευρώπη, στην Eurojust, στον εισαγγελέα να καταθέσει στο κοινό register τρεις υποθέσεις, της Siemens, του Βιενόπουλου και των υποβρυχίων. Αυτό λοιπόν γίνεται. Αυτό θέλετε να αποφύγετε. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Βενιζέλος είναι αυτός που φέρει το νόμο περιευθύνησης υπουργών για την απαλλαγή όλων των πολιτικών προσώπων. Εάν λοιπόν θέλετε να το καταργήσουμε τώρα, δεσμευτείτε όλα τα κόμματα να το καταργήσουμε. Και ποιος... Κύριοι συνάδελφοι, μπορείτε να σταματήσετε και να ηρεμήσετε. Σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Ρωτήστε τον κύριο Βενιζέλο αν έχει συγγενείς με το γέστη Μαρφή. Δεν είναι τρόπος αυτός. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, τα ίδια τα εκδοτικά συμφέροντα λοιπόν αυτά, τα οποία ανέφερα προηγουμένως, επιδίδονται συνεχώς σε έναν επαγγελματικό εκβιασμό. Και επειδή δεν πείθεστε ότι διορίσατε εσείς τον κύριο Μάη που έκανε το σύμβαση με τον Μαυρίκο, που ήταν μαζί με τους υπολείπους υπαλλήλους Νέας Δημοκρατίας, να σας διαβάσω 5-6 πρωτοσέλιδα του κύριου Μαυρίκου που μάχεται τον κύριο Μητσοτάκη. Η παράταξη βρήκε ηγέτη τον Μητσοτάκη. Οι 111 μέρες του Μητσοτάκη προς την εξουσία. Ο Μητσοτάκης δείχνει, στέλνει σε δίκη το Βαρουφάκη. Ο Μητσοτάκης σαρώνει τις δημοσκοπήσεις. Ο Μητσοτάκης τα ταγέρ και τα τρακτέρ. Τρία ταμεία την προτείνει ο Μητσοτάκης. Θα βάλω σύνορα στη χώρα. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα του κυρίου Μαυρίκου, ο οποίος βεβαίως και πέρασε από πολλά κόμματα, κύριε Θοδωράκη, και ζήταγε ενισχύσεις, όπως πέρασε με εμάς και τον πετάξαμε έξω με τις κλωτσιές. Αλλά εσείς, κύριε Θοδωράκη, που μιλήσατε για την αδικία στο κόμμα, θα σας θυμίσω ότι προεκλογικά στις δημοσκοπήσεις σας δίνανε 17%. Τι έγινε? Το χάσατε στο δρόμο? Θα σας θυμίσω την δωρεάν τηλεθέαση που είχατε πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Λέτε ότι η αφισοκόλληση του ΣΥΡΙΖΑ θα κοστίσει 1 εκατομμύριο. Υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν και μέλη. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα αυτό από εσάς. Τα οποία κολλάνε και καμιά αφίσα. Δεν ανάγκη να δώσει 1 εκατομμύριο σου κουλήσουν τις αφίσες. Αλλά τι να τις κάνετε στις αφίσες? Και όσον αφορά στους σκελετούς στα ντουλάπια, έχετε το μεγαλύτερο σκελετό στο ντουλάπι σας, που είναι ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίτης, που αποτελεί παράδειγμα για τον ίδιο τον αρχηγό σας. Και χειροκροτήστε από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Είστε ακριβώς παραλίγο στην εξουσία. Εσείς τώρα την έχετε πατήσει, διότι δεν προλάβατε τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και είδατε εν συνεχεία, έχετε ράψει 5 φορές κουστούμια, νομίζω ότι θα ανατρέψουμε εμείς την κυβέρνηση και περιμένετε να γίνετε κυβέρνηση. Τέτοια χάρη δεν θα γίνει. Τι να κάνουμε, το χάσατε το τρένο. Τα δε εκλογικά συμφέροντα που λέτε για συγκοφαντικές δυσφημίσεις. Εσάς κάποιος βρίζει, λέει, η Ακρόπολη. Δεν διαβάζει. Ο κύριος Μαυρίκος τη διάβαζε μόνο και εκείνοι που την πληρώνανε. Με τα Νέα τι γίνεται? Με το Βήμα τι γίνεται? Το Βήμα που έβριζε τον Κώστα Καραμαλή. Το Βήμα που έβριζε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το ψυχάρι που ήταν κουμπάρος του Κόκαλη και θέλει την ανατροπή. Έβγαλε τώρα τις γάτες των Ιμαλαίων και τις κατσιάσατε πια. Τη γάτα των Ιμαλαίων. Πήγατε, φάγατε μία μαζί του, δύο μαζί του, τρεις μαζί του. Κύριος Ψυχάρης είναι ένας εκδότης, ο οποίος έπαιρνε δάνεια χωρίς collateral όταν οι τράπεζες δεν δάνεισαν κανέναν. Θα μου πείτε, υπήρχαν κι άλλοι. Βεβαίως και υπήρχαν. Ο άλλος αγόρασε, πούλησε, λέει, ένα κτίριο στην Αττική Οδό 130 εκατομμύρια, το πήρε η Εθνική Τράπεζα. Σε λίγο προέκυψε και ραδιοφωνικός σταθμός. Και αυτός κατάφερε να το πουλήσει στην Εθνική Τράπεζα όταν κανένας από τους ιδιώτες δεν μπορούσε να ρυθμίσει ένα δάνειο 1.000 ή 2.000 ευρώ και του πέραν το σπίτι. Αυτά σας ζητάμε να κάνουμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Όλα να μπουν εδώ και να γίνει λογαριασμός. Και να σας πω και κάτι, κυρία Βούλτεψη, τι φοβάστε? Στο Βουκεφάλα, κυρία Βούλτεψη, έχετε καβαλήσει εσείς μαζί με τον Ψυχάρη και τη διαπλοκή. Και να ξεκαβαλήσετε από τη διαπλοκή, πρέπει να καταλάβετε, αν θέλετε η Νέα Δημοκρατία να έχει μέλλον. Για ρωτήστε τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος έδωσε μάχη ο άνθρωπος στην Επιτροπή της Siemens. Για ρωτήστε τον για τις offshore και τις διαδρομές των χρημάτων.
Για ρωτήστε τον, όταν βγάλαμε τα 2,2 δισεκατομμύρια την αποζημίωση που παραπάρει το κράτος και εν συνεχεία πήγατε εσείς και κάνατε συμφωνία για να τα σβήσετε τη Siemens. Για ρωτήστε λοιπόν και τους βουλευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν έξω και τι τους λένε. Τους λένε ότι για τα υποβρύχια, σας έχω ένα δώρο εδώ, 2001, με το Σπύλιο Σπυλιοτόπουλο, κάνουμε την έρευνα των υποβρυχίων. Αύγουστο 2001, μόλις είχε πάρει ο Χατζόπουλος. Καταγγέλουμε το σκάνδαλο τότε των υποβρυχίων τομέας άμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ξεκίνησης και δαβάκι μέσα. Ήταν ο Σπύλιος ο Σπυλιοτόπουλος επικεφαλής και εγώ. Τα αυτά που λέγαμε για τα υποβρύχια βγήκανε όλα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία που κατήγγειλε το Πασό και τα υποβρύχια πήγε στο τέλος και έδωσε άφεση αμαρτιών στον κύριο Βενιζέλο για τη γενική κυβέρνηση. Εσείς αλλάξατε τη Νέα Δημοκρατία και την κάνατε δικηγόρο υπεράσπισης του Πασό και του παρακράτους που έθισε όλα αυτά τα χρόνια η διαπλοκή. Το καταθέτω και αυτό στη Βουλή. Και βεβαίως το δημοσίευμα αυτό του Αντώνη Γαλανόπουλου στην Αυτοτυπία, με το διαβαστικό και τη φωτογραφία της κυρίας Βούλτεψη, η οποία είχε αναλάβει την υπεράσπιση. Πάρτε το για να το έχετε εδώ. Όταν όμως θα ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί του Ευσταθίου και των υπολείπων στελεχών των υποβρυχίων, τότε θα γελάσει και τον Παρταλό Κατσίκη και η γάτα των Ιμαλαΐων μαζί. Καλοκαίρι του 99, σκάνδαλο των υποβρυχίων, κάναμε τις ερωτήσεις, κάναμε τα δημοσιεύματα στη Βουλή, 20 δημοσιεύματα ΟΔΟΛ, στη στήλη που σήμερα τον πήρε μεταγραφή ο Αλαφούζος, τον κύριο αυτόν, 20 δημοσιεύματα συκοφαντική δυσφήμιση. Καταδικάζεται τελεσίδικα 150.000 ευρώ, 300.000 του εφετείου. Δεν τα πήρα τα λεφτά. Κακώς έκανα που δεν τα πήρα τα λεφτά αυτά, γιατί δεν θεώρησε ότι πρέπει ένας πολιτικός να τα παίρνει, ούτε να τα δίνει βέβαια, σε δημοσιογράφος. Ήλπιζα ότι θα πάρουν μάθημα. Ανταυτού η επίθεση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι αποφάσεις δεν που βγαίνουν για συγκοφαντική δυσφήμιση, 18 στη σειρά, είναι το 10.000 ευρώ. Αν υπάρχει άλλη αγωγή η οποία είναι εναντίον μου, τότε αυτή δικάζεται 50.000 ευρώ. Και βλέπετε τι σημαίνει το τελευταίο διάστημα. Επιτίθεται στον Νίκο τον Παπά, στον Χρήστο τον Σπρίτζη, στον Δημήτρη τον Παπαγγελόπουλο, ξενοδοχείο τον Πρωθυπουργό. Αλλά γιατί επιτίθεστε? Επιτίθεστε για να χτυπήσετε αυτούς που χτυπούν τη διαπλοκή και τα συμφέροντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτός δεν είναι ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή αυτό που απαιτεί ο ελληνικός λαός είναι να συνεργαστούμε εναντίον σε αυτού του φαινομένου που πράγματι από γάτα των Ιμαλαΐων μετατρέπεται σε τίγρη και τρώει το πολιτικό σύστημα και εξευτελίζει τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Ξέρετε τι κάναν τότε οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας όταν μίλησα για τα υποβρύχια και κάθεσαν αυτή την έρευνα? Ζήτησαν από τον τότε αρχηγό του Κώστα τον Καραμαλή τη διαγραφή μου. Πριν από λίγους μήνες αποκαλύφθηκε ότι ο συνδικαλιστής αυτός που ξεφουρκούσε εις βάρος μου έπαιρνε μίζες από τους Γερμανούς και σήμερα διώδεται για κακούργημα. Το ίδιο έγινε με την υπόθεση Λιακουνάκου. Λένε τι κάνανε. 18 υποθέσεις πήγαν από το Υπουργείο Άμυνας στη δικαιοσύνη. Ο κ. Λιακουνάκος είναι προφυλακισμένος. Είναι προφυλακισμένος για τις υποθέσεις αυτές που τότε καταγγέλαμε. Σήμερα οι Έλληνες όλοι γνωρίζουμε για τους λογαριασμούς στην Ελβετία τη συζύγου του Παντονίου, του Ρωσόνη, των άλλων. Κι όμως οι μηντιάρχες διατηρούν ακόμα στο απειρόβλητο. Και ας έρθουμε στα πιο πρόσφατα γεγονότα που καταδείχνουν το μέγεθος του προβλήματος που καλούμε να αντιμετωπίσουμε. 2010, μετά από ερώτημα για το περίεργο ταξίδι του αδελφού του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Πανδρέου στο Αμπουντάμπι με το προεδρικό αεροσκάφος, ξαφνικά μετά από λίγες μέρες εμφανίζεται ο κύριος Σάφα. Και τότε ο κύριος Σάφα με υπουργό τον κύριο Βενιζέλο έρχεται στη Βουλή, ο γαμπρός, ως επενδυτής, ο οποίος πήρε τα ναυπηγεία με ένα ευρώ. Αυτά τα ναυπηγεία είναι κάτι το καταπληκτικό. Είτε πουλούνται με ένα ευρώ, είτε πουλούνται με χρωστούμενο, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση του Πασόκ, της ΕΤΒΑ προς τα ναυπηγεία, έδωσαν τότε 1 δισεκατομμύριο δραχμές και πήραν 4 δισεκατομμύρια που χρωστούσε η ΕΤΒΑ στα ναυπηγεία. Δηλαδή πήραν τα ναυπηγεία, πήγα βάλαν και 3 δισεκατομμύρια στη τσέπη και τα ληστέψανε. Ο κύριος Σάφα λοιπόν
Έρχεται και μας λέει ότι είχε ασυλία από τον νόμο. Ποια είναι η ασυλία? Η αποφάσεις του γερμανικού δικαστηρίου. Σκανδαλώδη σύμβαση. Εκατοντάδες εκατομμύρια απεμπλέκονται για πρώτη φορά από τις πληρωμές που αναλαμβάνει το πολεμικό ναυτικό. Κι όμως στην υπόθεση των υποβρυχίων δεν προχωρεί η έρευνα των λογαριασμών με το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί? Γιατί από πίσω υπάρχουν πολιτικοί και στελέχη του δημοσίου. Αυτά σας ζητάμε να ψάξουμε να βρούμε. Αυτά απαιτεί ο ελληνικός να ψάξουμε να βρούμε. Και μακάρι να μην είναι όλοι αυτοί που λέγονται. Αλλά θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Τσουκάτος το 2010, όταν ήμουν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens και αναφέρθηκα σε στοιχεία εναντίον του για τα μαύρα ταμεία του Πασόκ, μου έκανε αγωγή για να σταματήσω και αυτός αγωγή. Φάει πάνω από 200 αγωγές. Η ελληνική δικαιοσύνη όχι απλώς με δικαιώνει, αλλά με απόφαση σταθμό τεκμηριώνει την εμπλοκή του Πασόκ ως αποδέκτη του χρημάτων του Χριστοφοράκου μέσω του Τσουκάτου. Και εκεί που έχει ανοίξει ο δρόμος για την τιμωρία έρχεται η δικαιοσύνη του κυρίου Αθανασίου, του κυρίου Ντογιάκου και του κυρίου Πύρμπου. Κρατήστε τα ονόματα αυτά, γιατί θα τα ακούσετε και πάλι πολύ σύντομα, γιατί να μας πει τότε ότι ο κύριος Τσουκάτος δεν πήρε τα χρήματα στο Πασόκ, αλλά στον ΟΤΕ. Και συνάμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Real News τελευταίο, να υποβίβασε το χρηματισμό των κομμάτων και των πολιτικών από τον Χριστοφοράκο σε χορηγίες. Χορηγίες λοιπόν ήταν του Χριστοφοράκου. Παρόμοιες μεθοδεύσεις γίνονται στην υπόθεση των υποβρυχίων. Και προσπαθούν να φυγαδεύσουν εξωτερικό πρόσωπα που μοίρασαν εκατοντάδες εκατομμύρια λόγω του δίθεν δεδικασμένου. Τα ίδια συμβαίνουν με όλες τις υποθέσεις. Θυμίζω την αντίδραση Πεπόνη στην προσπάθεια του Κορέα να βάλει την υπόθεση στο CTS του αρχείο. Τι έγινε τώρα, πριν 15 μέρες, δημοσίευμα του Έθνους. Άνοιξε η υπόθεση και ήδη δίνεται η δικαστική συνδρομή από τη γερμανική δικαιοσύνη και εντολή προς τις τράπεζες να δουν ποιοι πόταν στην πτώχευση του ελληνικού λαού. Και αυτή την υπόθεση τότε την άνοιξε σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Με προτροπή του Αντώνη Σαμαρά. Μετά όμως, αντί να ψάχνουμε και να βρούμε τον Αντρίκο Παπανδρέου που ήταν φίλος του Μαργέλου, σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα, συναντήθηκε ο αδελφός του Αντώνη Σαμαρά μαζί με τον Μαργέλο. Και όταν τους είπα τι γίνεται η υπόθεση, μου είπαν ότι θα με βγάλουν τρελό. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω στο Facebook και γίνανε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και πίστεψαν τότε 20 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία στις καταγγελίες που κάναμε. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ότι μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός δεν ξέρει ποιοι πήραν τα δισεκατομμύρια που παρήγαγε για το 1,5 δισεκατομμύριο του Ταχυδρομικού Ταμείου Ευθερίου, το CDS. Γιατί? Γιατί κάποιοι μπλόκαναν την έρευνα. Και βεβαίως, επειδή με κοιτάει ο κύριος Αθανασίου έτσι βλοσιρά, έχουμε παρεμβάσει τη δικαιοσύνη εναντίον εντύμων δικαστικών λειτουργών. Θυμάστε που μου λέει ο Σαμαράς, μη φοβάσαι, είναι εδώ πέρα ο κύριος Αθανασίου. Ναι, ναι, έτσι μου λέγει. Που εκδίδουν αποφάσεις υπέρ μου, πράττοντας το καθήκον τους, πέφτουν θύματα απειλών και εκβιασμών. Με αποκορύφημα την πρόεδρο πρωτοδικών, Ευαγγελία Γεωργίτση, η οποία τιμωρήθηκε ενώ κατήγγειλε μέσω αναφοράς της την παρέμβαση και τις πιέσεις της τότε Προέδρου του Αρείου Πάγου ώστε να μειώσει τη χρηματική ποινή που επέβαλε στην αντίδικό μου. Υπουργό του Αντώνη Σαμαρά. Ιδάλλως θα τιμωρείτο με πειθαρχικό παράπτωμα και δεν θα προάγεται. Η γυναίκα αυτή τιμωρήθηκε. Το σύστημα την έφαγε. Και την έφαγε γιατί δεν ακολούθησε τις διατάξεις. Και βεβαίως η διαπλοκή και με τις μεγάλες επιχειρήσεις δεδομένη. Θυμάστε τον κύριο Ψυχάρη και τις συνομιλίες που είχε στο mail του με τον κύριο Φλόρο της Ενέργα, που μεσολάβησε τον κύριο Σαμαρά για να διοριστούν πρόσωπα της επιλογής του υποδίκου σε θέση κλειδιά. Εν συνεχεία επηρέαζε με πρωτοσέλιδο την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, λέγοντας ότι πρέπει να αποφυλακιστεί ο Φλόρος και αυτός ως εκθαύματος αποφυλακίζεται. Και ποιος ήταν δικηγόρος του? Ο κύριος Βορύδης. Στην υπόθεση Φλόρου, στην υπόθεση υπεξαίρεσης 270 εκατομμυρίων. Σύμπτωση είναι βεβαίως, δικηγόρος είναι. Αλλά και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της εκτοματικής αντιπολιτεύσεως, αλλάζει τον κύριο Μεϊμαράκη από την αρμόδια επιτροπή για να κρίνει τον Απαγγελόπουλο και βάζει τον κύριο Βορύδη. Τι συμβαίνει με όλα αυτά? Με όλα αυτά ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι αυτή
η συμμορία εκδοτών, επιχειρηματιών και πολιτικών είναι πανίσχυρη. Η απάντηση λοιπόν σε αυτήν τη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, την οποία εγώ θέλω να την αφιερώσω σε δύο δημοσιογράφους. Κυρία Βούλτεψη, γελάτε, δεν πειράζει. Η Αριστεία Μπουγάτσου, όμως, και ο Χάρης ο Μπότσαρης, πεθάνανε έχοντας τον καημό ότι όλα αυτά τα οποία ερευνούσαν και καταγγέλανε, κάποιοι σαν και εσάς τα κλείβανε και τα θάβανε για να συγκυβερνήσουν με τον Βενιζέλο και να καλύψουν τον Παπαντονίου και τον Τσοχατζόπουλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τέλος. Αυτά, τέλος. Βρίζετε όσο θέλετε. Ξαναπέστε το. Κύριε Βενιζέλο, δεν εκφράσεις αυτές. Σας παρακαλώ, μην γραφτείτε. Θα πληρώσετε όλοι για τα εγκλήματα που κάνατε κατά της χώρας και αυτή η κυβέρνηση, σας υποσχόμαστε, ότι θα παραμείνει όρθια, ζωντανή με τη στήριξη του ελληνικού λαού. Για να φτάσετε επιτέλους εκεί που σας αξίζει, στην ελληνική δικαιοσύνη, και να επιτρέψετε πίσω τα χρήματα τα οποία πήρατε εις βάρος του δημοσίου. Μα είναι δυνατόν. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών έχει το λόγο.